εφόσον απεργούν οι γιατροί, οι εργαζόμενοι, τα ιατρία αυτά που μπορεί να απεργούν δεν θα γίνουν, ή επίσης αν απεργούν οι γιατροί και νοσηλευτές του χειρουργείου, κάποια τακτικά χειρουργία μπορεί και να αναβληθούν. Αυτό το λέω γιατί από την άλλη το προσωπικό ασφαλείας που υπάρχει στα νοσοκομεία προφανώς τα επείγοντα περιστατικά θα τα αντιμετωπίσει, και δυστυχώς, κυρία Ντουργεράκη, καθημερινά τα νοσοκομεία δουλεύουν με προσωπικό ασφαλείας και πολλές φορές κάτω από το όριο ασφαλείας, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν διορθώνεται τίποτα εδώ και χρόνια. Τώρα, κύριε Βρυσέλη, το καταλαβαίνετε αυτό, ότι αν υπάρχει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο θα πρέπει να πάει σε μια άλλη ημερομηνία, και οι ημερομηνίες αυτές πραγματικά είναι δυσέβρετες μέσα στα νοσοκομεία. Δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, ενώ δεν υπονοώ κάτι. Το λέω για τον κόσμο που μας ακούει, και από την άλλη, όπως και εσείς είπατε, το τελευταίο διάστημα με προσωπικό ούτως ή άλλως ασφαλείας λειτουργούν οι δημόσιες δομές υγείας. Υπάρχουν και κάποιες κινητοποιήσεις μέσα στην ημέρα και στο Ηράκλειο? Θα γίνει συγκέντρωση 11 η ώρα στο σαλόνι του νοσοκομείου, όπου εκεί θα συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι που είναι απεργοί, και εφόσον υπάρχει και συμμετοχή θα γίνει και παρέμβαση στη διοίκηση του νοσοκομείου για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση και με υλικά που πλέον υπολείπονται των αναγκών, σε σχέση με τη χρηματοδότηση του νοσοκομείου, σε σχέση με τις τακτικές μετακινήσεις του προσωπικού την ίδια μέρα πολλαπού μετακινήσουν για να ευχαριστούν όλο το κενό που υπάρχουν, να διεκδικήσουμε τα ρεπό και τις άδειες μας που ακόμα και τώρα υπάρχουν άδειες του 2020, και ταυτόχρονα, κυρία Δουργεράκη, να καταγγείλουμε το έθνος του νόμου πλέον που ιδιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο το σύστημα υγείας. Αυτό ήδη υπάρχουν οι επιπτώσεις και τώρα, και βέβαια και πριν, σε σχέση με την εμπορματοποίηση του σύστηματος υγείας που καθένας το καταλαβαίνει καθημερινά στην τσέπη του. Πανηγειονομική λοιπόν απεργιακή κινητοποίηση σήμερα, πανελλαδική, αφορά και γιατρούς και νοσηλευτές, όπως μας λέτε, κύριε Βρύσαλη, για να το ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια εύχομαι, κύριε Βρύσαλη. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια σε εσάς και σε ακροατές σας. Λοιπόν,